το βιβλίο και πραγματικά το βιβλίο δεν αφορά κανένα κακό και κανένα καλό παιδί. Πρόκειται για μια άτακτη μαριονέτα η οποία δημιουργείται σε ένα εργαστήρι ενός ευφυούς ανθρώπου, όπως είναι ο Τζεπέτο, ένα καλό γεροντάκι, ένας καλός άνθρωπος, φτιάχνει μια μαριονέτα για να τον συντροφεύει, για να τον αγαπάει. Και αυτή η μαριονέτα αρχίζει να αποκτάει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου σιγά σιγά και πάνω απ' όλα έχει κοντά του μια καλή νεράιδα, τη γαλάζια νεράιδα, η οποία κρατάει το ρόλο στη δική μας παράσταση της καλής διαπαιδαγώγησης, της σύγχρονης διαπαιδαγώγησης ουσιαστικά. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχουν καλά και κακά παιδιά, υπάρχουν άτακτες μαριονέτες και αληθινά παιδιά. Τα αληθινά παιδιά θα είναι αυτά που θα βλέπουν την παράσταση, η άτακτη μαριονέτα θα είναι πάνω στη σκηνή και σε όλη τη διάρκεια της παράστασης αυτή η άτακτη μαριονέτα θα προσπαθεί να γίνει αληθινό παιδί, δηλαδή καλό παιδί. Γιατί δεν υπάρχουν καλά και κακά παιδιά, όπως είπαμε. Το έργο είναι ένα, όπως καταλαβαίνετε, από τη διάρκεια του μέσα στους αιώνες, γιατί είναι από το 1850 γραμμένο, είναι ένα αριστούργημα. Έχει κοινωνικοπολιτικά μηνύματα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, γιατί απευθύνεται, σας είπα και πάλι, ο Κολόμβι όταν το έγραψε, μέσα σε μια εποχή πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους, όπου δεν υπήρχαν αλφαβητάρια για να αγοράσει ένα παιδί, δεν υπήρχε μόρφωση, έπρεπε να πείσει τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Βασίζεται λοιπόν σε αυτό. Εμείς αυτό το θεωρούμε δεδομένο και προχωρούμε. Φτάνουμε στο σήμερα, όπου ένα παιδί πρέπει να το πείσεις, όχι για να πάει στο σχολείο, αλλά για να εκπαιδευτεί, να παιδευτεί και να λάβει μια ευρεία μόρφωση και να λάβει την καλοσύνη που του χρειάζεται για να βγει ένας άνθρωπος που αργότερα θα μπορεί και αυτός να δώσει καλοσύνη. Έχουμε πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που έχουν λάβει κακή μόρφωση, κακή εκπαίδευση και κυρίως δύσκολη παιδική ηλικία και γι' αυτό αργότερα τα βγάζουν όλα αυτά σε αυτό που έχουμε δει γύρω μας. Έτσι λοιπόν ο Πινόκιο είναι αυτό και αυτό θέλω, αυτό θα δούνε τα παιδιά, είναι σίγουρο θα το δούνε στην παράσταση, έχουμε επικεντρώσει εκεί. Θα δούνε μια άτακτη μαριονέτα που με την καλοσύνη, την παιδεία. Επίσης αυτό που έλεγα πριν για το κοινωνικοπολιτικό μήνυμα, φανταστείτε ότι αυτή η άτακτη μαριονέτα σε πρώτη φάση συναντάει ό,τι υπάρχει γύρω μας στην κοινωνία. Λοποδίτες, απατεώνες, ανθρώπους έτοιμους να σου τη φέρουν μόλις κοιτάξεις αλλού, ανθρώπους που κοιτάνε να σε εκμεταλλευτούν, δηλαδή όλα αυτά, αυτή είναι η αλεπού, η γάτα, όλα αυτά τα πρόσωπα που κυκλοφορούν μέσα στο έργο, είναι μια αλληγορία. Αν λοιπόν δεν έχει το παιδί την ανάλογη, όχι η παιδεία μόνο όπως τη λέμε κλειστά στο σχολείο, αλλά την εκπαίδευση, τη μόρφωση, την πολιτιστική και πολιτισμική αξία, δεν θα μπορέσει να σταθεί. Γιατί θα υπάρχει αυτό το κοινωνικό γύρο γίγνεσθε, που έτσι είναι. Η μύτη σαφώς μεγαλώνει, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ και τα παιδιά ρωτάνε «Μα πώς μεγαλώνει η μύτη» και εμείς απαντάμε, εκτός από τα θεατρικά τεχνάσματα που έχουμε για να μεγαλώσει η μύτη μεγαλώνει με τον πολύ απλό τρόπο, όταν λέει κανείς ψέμα. Μπορείτε να κοιτάξετε και γύρω σας και βλέπετε ανθρώπους που μεγαλώνει η μύτη τους όντως να λένε ψέμα. Εννοείται ότι όλη η παράσταση έχει φτιαχτεί με όλα τα υλικά που εμείς χρησιμοποιούμε. Τα σκηνικά και τα κουστούμια είναι ιδιαίτερα φροντισμένα, χωρίς να φλιαρούν. Έχουμε φτιάξει ένα σκηνικό που είναι σαν να έχει φτιάξει ο Τζεπέτο. Είναι όλο ξύλινο και φτιαγμένο σαν να είναι σε ένα εργαστήρι ενός μαραγκού φτιαγμένο. Τα εξαιρετικά κουστούμια της Βέρας Αναστασάκου, η οποία υπογράφει και τα κουστούμια στο σκλαβί, είναι σαν να βλέπεις γραβούρες της εποχής. Νομίζω ότι οι εικόνες υπάρχουν φωτογραφίες στο υλικό που σας έχουμε μοιράσει.
τα τραγούδια και η μουσική, όπως πάντα, για μένα είναι μια αναφορά στην παράσταση. Εδώ τα τραγούδια και η μουσική είναι εμπνευσμένα, είναι όλα καταρχάς από την Ιταλία, από όπου κατάγεται ο Πινόκιο, και τα τραγούδια, τα περισσότερα τραγούδια είναι από την κάτω Ιταλία, για να ενώσουμε κιόλας εδώ τους Έλληνες, με τους Έλληνες της κάτω Ιταλίας, με την ελληνική εκεί γειτονιά, και τα παιδιά θα ακούσουν όλη αυτή την καταπληκτική περιουσία που έχουμε στην κάτω Ιταλία, θα μάθουν αυτά τα υπέροχα τραγούδια, διασκευασμένα βέβαια για την παράσταση. Η χορογραφία είναι της Αντιγόνης Γύρα, η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά, και φυσικά οι έξι ηθοποιοί που παίζουν στον Πινόκιο είναι έξι σπουδαίοι ηθοποιοί από τη Θεσσαλονίκη, έξι εξαιρετικά παιδιά, με κάποια από τα οποία είχαμε συνεργαστεί και σε προηγούμενες παραστάσεις. Και υπάρχει βέβαια και καινούργιες παρουσίες που πραγματικά είμαι όχι χαρούμενος, ενθουσιασμένος που τους έχω γνωρίσει. Σε μία εβδομάδα, την άλλη, αυτή θα ξεκινήσει την Κυριακή ο Πινόκιο και θα παίζεται κάθε Κυριακή 3 το μεσημέρι. Και αυτό είναι μια καινοτομία, αν και το δοκιμάσαμε και με το ασχημόπαχο πριν δύο χρόνια. Ναι, που και έδειξε πραγματικά, γιατί μας λέγανε και τότε ότι «Α, η Θεσσαλονίκη δεν πάει θέατρο το μεσημέρι, δεν εμφανίζεται κανείς». Και όμως ένα θέατρο 700 θέσεων πραγματικά γέμιζε κάθε Κυριακή μεσημέρι για να δούνε το ασχημόπαχο του Hans Christian Andersen. Από την επόμενη Κυριακή θα προσθεθεί και η παράσταση στις 11 η ώρα, που δεν είναι άλλη από το θρυλικό Σκλαβή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι μια παράσταση, καταρχάς ένα κείμενο που νομίζω ότι έχει δημιουργήσει τομή στην, όταν πρωτογράφτηκε από την Ξένια, έφερε ένα καινούριο αέρα στο θέατρο για παιδιά. Πολύ το ζηλέψαμε τότε, όταν το είδαμε, το 2000 νομίζω παίχτηκε. Η Ξένια ήταν τότε, έδωσε το καλύτερό της σε αυτό, και το λέει και η ίδια, ότι ήταν τόσο εξαιρετική η συνεργασία της με τους συνεργάτες της που γέννησε αυτό το υπέροχο παραμύθι. Γιατί πρόκειται για ένα υπέροχο ελληνικό παραμύθι από τη Σύμη. Φέτος έλαβα την πρόσκληση να σκηνοθετήσω αυτό το υπέροχο παραμύθι, και νομίζω ότι έβαλα και εγώ τη δική μου κουνελιά, ήταν μεγάλη τιμή για μένα, και μάλιστα όταν η μουσική της παράστασης είναι η αρχική μουσική που έγραψε ο Νίκος Κυπουργός για την πρώτη παραγωγή, και πρόκειται για τα υπέροχα διαμάντια που όλοι γνωρίζετε, τα κουμπάκια ανάμεσα, το βλεφαρό μου, που έχουν αφήσει πια ιστορία. Θα τα ακούσετε ζωντανά από τους σπουδαίους ηθοποιούς μας, τους άλλους 7 Θεσσαλονικής σπουδαίους ηθοποιούς που αποτελούν και θα παίξουν την ομάδα του Σκλαβή και θα παίξουν την παράσταση στο Αριστοτέλειο από την επόμενη Κυριακή.